Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδος στο διοργανωμό της Eurovision 1974, Μαρινέλα, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρια μου. Λοιπόν, καθημερινά λοιπόν θα έχουμε και μία συμμετοχή της Ελλάδος στο διοργανωμό της Eurovision μέχρι τουλάχιστον να ξεκινήσει ο διοργανωμός της Eurovision φέτος που γίνεται στο Düsseldorf της Γερμανίας στις 10, 12 και 14 Μαΐου. Με τον Λούκα Γιώργκα. Ναι, πώς λέει το τραγούδι? Watch my dance. Ωραία. Είδες που τα ξέρω. Είμαι καλή μαθήτρια. Σε βρίσκω έκτακτη, μπορώ να πω. Και θέλω να σας πω ότι, κυρίες και κύριοι, πριν στις 9 του μήνα βρέθηκε ο Λούκας στο Λονδίνο, σε μια έκθεση τουρισμού που γινόταν εκεί και φυσικά παρευρέθηκε στο περίπτερο του ΕΟΤ και τραγούδισε το τραγούδι με προμοτάρει το τραγούδι αυτό. Γενικά, έτσι, το promotion του που πηγαίνουν σε διάφορες χώρες δεν είναι τόσο μεγάλο φέτος λόγω οικονομικών δυσκολιών. Έτσι. Όπως επίσης, προχθές συγκεκριμένα, βρέθηκε στην Ολλανδία σε ένα κλαμπ του Άμστερνταμ. Έγινε ένα πάρτι των fan club της Eurovision. Ήταν βέβαια πάλι ο Λούκας εκεί πέρα, από όπου βλέπουμε και πλάνα. Εντάξει. Δεν μπορεί κάνει. Τρέχει, γενικότερα τρέχει. Όπου μπορεί, τρέχει. Όπου τον καλούν, όπου... Και θέλω να σας πω βέβαια όσον αφορά... Σε ποια θέση βρισκόμαστε περίπου, ξέρετε? Με τα στοιχήματα και τέτοια. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το τραγούδι της Ελλάδας λένε ότι πάει καλά. Βρίσκεται μεταξύ της 5ης και της 10ης θέσης. Σοβαρά. Ναι. Ωραία. Είναι πάρα πολύ καλά. Πολύ καλές θέσεις. 5η μέχρι 10η είναι πάρα πολύ καλή θέση. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά όμως. Γιατί δεν τα πολύ πιστεύεις? Δεν πολύ κάνουν, ναι. Βγαίνουν, κάποια βγαίνουν νομίζω. Ναι. Τουλάχιστον η δεκάδα βγαίνει. Δηλαδή, δεκάδα, κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Αν σου βγάζουν 8ο και βγει εσύ 7ο ή 5ο, εντάξει, θέλω να σου πω ότι είναι μέσα ακριβώ. Αν βγει στη δεκάδα, θα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και θα είμαστε πολύ περήφανοι αν γίνει αυτό. Ακριβώ. Με ένα γνωστό στίχο τραγούδι, έναν ήχο που δεν είναι γνωστό στο εξωτερικό. Και φυσικά το πάντρεμα δύο διαφορετικών ειδών. Ναι, σίγουρα. Τη hip hop rap με. Ναι, που είναι και κάτι πρωτότυπο και δεν έχει ξανακουστεί στη Eurovision γενικότερα. Ναι, γενικά δεν είναι. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα καλό. Πολλές φορές, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει και δεν το έχει συνηθίσει αυτό το είδος, δεν το κάνει. Τα πάντα στην Eurovision, καλά. Τα folklore τραγούδια, τα λίγο παραδοσιακά. Πηγαίνανε καλά. Αν απλά ρισκάρουμε λίγο με αυτό το τραγούδι. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, παιδιά, σίγουρα ρισκάρουμε. Δεν θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Αυτό ακριβώς. Δεν θέλουμε να κερδίσουμε. Δεν θέλουμε. Θέλω να σας πω βέβαια ότι πάρα πολύ καλά πάει το τραγούδι του Αζερμπαϊτζάν. Είναι μια ερωτική μπαλάντα, έτσι, ένα ζευγάρι το οποίο τραγούδι. Δεν θυμάμαι το όνοματά του. Το έχουμε πει, νομίζω. Το έχουμε ξαναπεί, όχι? Ναι, το έχουμε πει βέβαια και βλέπω ότι αυτή τη στιγμή κινείται μεταξύ 5ης και 3ης θέσης. Που είναι πάρα πολύ καλή θέση για το Αζερμπαϊτζάν. Με αγγλικό στίχο, όχι με. Ναι, ναι, με αγγλικό στίχο. Ναι. Δεν έχει πολλά χρόνια που πήγε το Αζερμπαϊτζάν, όχι, έτσι. Όχι, ναι. Όχι, όχι. Τελευταία. Τα τελευταία νομίζω 4-5 χρόνια. Ναι, τόσο κάπου εκεί. Εκεί. Και γενικά στέλνει καλά τραγούδια, ακούγεται πολύ. Ναι, δεν ναι, είχε στείλει τον Αράς με την. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά βέβαια όσον αφορά με την Eurovision. Εμείς βέβαια θα παρακολουθούμε καθημερινά και θα έχουμε κάποια ενημέρωση του τι ακριβώς γίνεται. Όπως επίσης θα βλέπουμε κάποιες ελληνικές συμμετοχές παλαιότερες στον διαγωνισμό της Eurovision και θα βλέπουμε τραγούδια από την φετινή συμμετοχή το 2011 δηλαδή στο διαγωνισμό από διάφορες χώρες. Αυτά βέβαια από αύριο σιγά σιγά έτσι να μπαίνουμε οπωσδήποτε στο κλίμα της Eurovision. Έτσι κοντεύει τώρα Μάιος, θα περάσει και το Πάσχα και κοντεύουμε. Ναι, γιατί φέτος είναι πάρα πολύ νωρίς, πολύ πιο νωρίς. Γιατί κάθε φορά. Συνήθως είναι 20. Μετά τις 20 ήταν περίπου, 20-21 εκεί πέρα ήταν. Γιατί η Έλενα Παπαρίζου ήταν πάνω στο. Ακριβώς στη γιορτή ήταν, θυμάμαι, 21 του μήνα. Και ο λόγος βέβαια είναι πρέπει να υπάρχει κάποιο ποδόσφαιρο εκεί πέρα, κάτι έναν αγώνα. Μάιο, κάτι έχετε ένα τελικό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Champions League. Ναι, και έπεφτε ακριβώς επάνω στο διαγωνισμό της Eurovision. Οπότε μετέφεραν πιο μπροστά τον διαγωνισμό για να μην την πέσει ακριβώς με το ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω να ζητήσω τραγούδι για αύριο που θα βάλεις για Eurovision. Το μάθημα σολφέζα, από τα αγαπημένα. Και βέβαια, το έχουμε και όλα. Το έχουμε κανονικά στο αρχείο μας αυτό. Και ήταν η μοναδική φορά τότε τουλάχιστον που είχαμε πάρει και την, αν θυμάμαι, την 5η θέση. Ήταν ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς
Πασχάλης, ναι. Μπέσερ Γυράκη και Μαριάννα Τόλη. Ναι, τα ονόματα δεν τα θυμάμαι, αλλά ξέρω το τραγούδι πάρα πολύ καλά. Και αυτό. Ωραία, λοιπόν. Ας αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και ας πάμε το τι έγινε χθες, βέβαια, στην ελληνική τηλεόραση. Μετά από, νομίζω, τέσσερις μέρες που δεν υπήρχαν ζωντανές εκπομπές, χθες πραγματικά, λίγο πολύ στο ζάπινγκ έγινε πολιτικά, ένας πανικός. Τι κοινωνικά, τι καλλιτεχνικά, ένας χαμός. Πραγματικά. Ειδικά αυτό με τα πολιτικά και όλα τα θέματα. Εντάξει, ήταν όλοι στραφήκανε στο γεγονός με τον περιφέρειακη, το δικό μας, τον Παρκιάνο τον Ψωμιάδη. Τι έγινε με αυτό. Καταδικάστηκε, ναι, καταδικάστηκε στο δικαστήριο που έγινε. Λένε ότι θα αναιρεθεί, ακόμη δεν ξέρουμε τίποτα όμως. Εντάξει, με κάτι τέτοιο άκουσα κι εγώ. Ναι, γιατί αυτό έγινε όταν ήταν νομάρχης και όχι όταν ήταν περιφερειάρχης. Γιατί δεν είχε καμία σχέση η νομαρχία με την περιφέρεια. Έτσι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, αυτά είναι πολιτικά θέματα. Εντάξει, και δεν τα θέλουμε. Πραγματικά δεν τα θέλουμε. Εγώ θέλω να πάμε όμως κάπου, να πάμε στον Θέμο τον Αναστασιάδη, όπου χθες είχε καλεσμένο Γιάννη Λάτσιο. Γιάννη Λάτσιο. Νατάσα Καλογρίδη είχε. Ναι, εγώ έχω επικεντρώσει βέβαια για τον Γιάννη Λάτσιο, ο οποίος μίλησε για όλους και για όλα. Και φυσικά μίλησε για την υποτιθέμενη πρόσκληση, εντάξει, του Σαρδάμ. Ναι, πρόσκληση που είχε από τον καφέ με την Ελένη τη Μενεγάκη. Σοβαρά. Ναι, ήταν, είχε τέτοια πρόσκληση. Ναι, είχε γραφτεί σε όλα τα blog, σε εφημερίδες, ότι θα πάει στην εκπομπή της Ελένης ο Γιάννης Λάτσιος. Όντως υπήρξε όμως η πρόσκληση. Όχι, δεν υπήρχε. Από ό,τι είπε, το διαψεύδηκε ο ίδιος. Και πάμε να δούμε το βίντεο, να δούμε τι ακριβώς λέει. Ναι. Χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Ακούγομαι δραματικός. Αλλά στον Αντένα είμαστε ευχαριστημένοι. Τα rating είναι πολύ καλύτερα από πέρυσι. Α, ορίστε, να. Λοιπόν. Έχουμε μια αύξηση, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε έσοδο. Κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ο πρώτος που μου μίλησε για τον Γρηγόρη ήταν ο Γιώργος ο Παπαδάκης. Κάτι ψάχναμε τότε και μου λέει: δες ένα παιδί εκεί πέρα. Είναι εξαιρετικός. Και έτσι ξεκινήσαμε μια ιστορία με τον Γρηγόρη. Αληθεύεται ότι του είχατε κάνει πρόταση να συνεργαστεί στον Αντένα για την παρουσίαση του πρωινού. Πότε. Φέτος. Όχι. Για να έρθει του χρόνου. Δεν έγινε ποτέ τέτοιο θέμα. Το Παπαδάκη θέλει να το σκοτώσετε. Πώς θα κάνει πενθήμερο πρωινό, πεντάωρο πρωινό του χρόνου από εδώ. Ποιος τα λέει αυτά. Το διαβάζω σε εφημερίδες. 7 με 12. Αυτό θα θέλει να βγάλει αναξιόπιστες εφημερίδες όπως το Βήμα, η Ελευθεροτυπία, που το πρώτο θέμα πέρασε ανοιχτά και μετά θα εισπράξει. Δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση. Ο Γιώργος ανήκει στην ενημέρωση βέβαια, αλλά τον ξέρω χρόνια. Συζητάμε με τον Στρατή Λιαρέλη. Υπάρχει μια σκέψη. Υπάρχουν σκέψεις μάλλον και προτάσεις για όλη την πρωινή ζώνη, αλλά αυτό δεν αφορά τον Γιώργο Παπαδάκη. Ναι, ξέρετε, όταν ο κυβερνητικός πρόσωπος λέει ότι δεν υπάρχουν σκέψεις αυτή τη στιγμή για κάτι, το αυτή τη στιγμή είναι που μένει. Αυτή τη στιγμή είναι που μένει. Σας το είπα, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, προφανώς μας απασχολεί η πρωινή ζώνη. Προφανώς μας απασχολεί το κόστος και το έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά αυτό όμως δεν αγγίζει, θέλω να είμαι πολύ. Δεν αγγίζει τον Γιώργο τον Παπαδάκη με την έννοια ότι δεν θα υποχρεωθεί ποτέ να κάνει 5 ώρες ή 6 ώρες. Όταν έγινε αυτό για το ψεπ, όντως ήταν μαζί. Μετά όμως που συνεχίσαμε τώρα με τον Ντάνσικ. Από ό,τι ξέρετε και το έχουν δηλώσει και ήδη, δεν είναι μαζί. Δεν είναι λόγια αυτοί και δεν παίρνονται αποφάσεις ο φίλος του φίλου για να ικανοποιήσει αυτά. Είναι το σπόρο είναι πια πολύ επικίνδυνο να πάρει τέτοιες αποφάσεις. Υπήρχε εποχή που γινόταν αυτό στην τηλεόραση. Ο φίλος του φίλου ή οι φίλοι. Ναι, δεν λέω ότι δεν γινόταν ποτέ, αλλά είναι παράλογο αυτό έτσι τόσο φανερά. Ο Γρηγόρης είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν μου είχε αναφέρει κάτι, δεν είχε ζητηθεί. Είναι αστείο ακόμα και το συζητάμε. Η Νάντια νομίζω ότι είχε μια καλή παρουσία στην εκπομπή και τώρα στον Τάση Γουδέστα μόνη της μπορεί να αποδεικνύει ότι είναι πάρα πολύ καλή και σε άλλα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι σύγχρονο. Θα πας στον πρωινό καφέ, καλεσμένος. Αυτό τώρα τι είναι. Το είδα. Να μεταδίδεται σε όλα τα κανάλια ο Λάτσιος καλεσμένος στον πρωινό καφέ. Ποτέ δεν έχει υπάρξει τέτοιο θέμα, ούτε τέτοια κουβέντα με την Ελένη. Εννοείς στον πρωινό καφέ ή στον καφέ με την Ελένη. Στον καφέ με την Ελένη. Ναι, το κατάλαβα τώρα, ναι, επειδή. Ναι. Ποτέ δεν υπάρχει ένα δίκιο. Όχι, δεν θα πάω, αλλά ποτέ δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Ναι, εντάξει, αυτό οπωσδήποτε είναι για κάτι πολύ. Αυτά είναι από αυτά που γράφονται έτσι και να δημιουργούν θέμα, πιστεύω. Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή έτσι ήρθε η κουβέντα, αλλά δεν τα συζητάμε, άμα θες να απάντας. Τώρα έχει αλλάξει τελείως η ζωή σου, έτσι δεν είναι.
τα τελευταία δύο χρόνια, τώρα από το χωρισμό και μετά, άλλαξε. Είναι φορές που σκέφτεσαι ότι, έστω και αν δεν γίνεται, να μην είχε αλλάξει τίποτα, να ήταν όπως ήταν τα πράγματα, όπως ήταν στις καλύτερες στιγμές τους. Από χαρακτήρα δεν είμαι έτσι. Αν δεν είσαι έτσι. Δηλαδή με την έννοια... Με την έννοια ότι η ζωή προχωράει και κοιτάει μπροστά. Συναισθηματικά όμως, άλλο χαρακτήρας. Δεν ωφελεί αυτό. Εντάξει, το δεν ωφελεί είναι, εντάξει, είναι μια θετική άποψη. Ωφελεί με στοιχεία, αλλά όταν ξέρεις, όταν κάποιος κάθεται μόνος και λέει γαμό, δεν μπορούσαν να μην έχουν... Να μην έχουν στραβώσει. Να μην είχε γίνει εκείνο, να μην είχε γίνει ένα άλλο. Να μας λέω μάθει... και επιμένω πολύ σταθερά, δεν λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Θα ξεκινούσες κάτι να κάνεις καινούργιο δικό σου. Στην προσωπική σου ζωή. Στην προσωπική σου ζωή. Δηλαδή θα ξανά κάνεις οικογένεια ή μία είναι η οικογένεια συνήθως έναν άνθρωπο. Δύσκολη απάντηση. Το ξέρω, και δύσκολη ερώτηση και δύσκολη απάντηση. Δεν είναι κάτι που το κάνει κανείς εύκολα. Και, και δεν αναγγέλλεται. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στον ορίζοντα. Επειδή πολλοί με ρωτούν είτε για εσάς είτε για τον Αντώνη τον Κανάκη, ό,τι και να υποθεί σε μια εκπομπή σαν τη δικιά σας, έχει ένα υπόστρωμα χιούμορ. Έχει βέβαια μια κριτική ματιά, μπορεί να είναι δύσκολο να το δεχτείς όταν σε αφορά, αλλά παρόλα αυτά το αθώνει η προσέγγιση. Και η προσέγγιση πάντα είναι με ένα χαρακτήρα είτε σατυρικό, είτε ακόμα και κάνω πλάκα που εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί. Βεβαίως και έχουν γίνει πράγματα που μετά τα σκέφτεσαι και λες ότι εδώ πρέπει να το ξαναδούμε, εδώ πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Η τηλεόραση έχει μια εξαιρετικά μεγάλη δύναμη. Προσωπικά πιστεύω όμως ότι η χειρότερη μέθοδος είναι η κατασταλτική εκ των προτέρων. Κανένας μας δεν έχει το αλάθητο. Και οι άνθρωποι που έχουν δημόσιο λόγο πολλές φορές είναι σε ένα μετέχνιο. Κάποιες φορές μπορεί να ξεφύγουν. Είναι ένα βασανιστήριο τώρα το ημερήσιο το πρόγραμμα, αφού το ξέρεις αυτό. Τώρα μιλάμε είναι, δυο μας. Ναι, ωραία, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί δεν έβαλες απέναντι στα μυστικά της ΑΔΕΜ, αδερφέ μου. Βάλτε να έτσι απέναντι να πούμε στο παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε... Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ζώνη και είναι μια εκπομπή που δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά δουλεύουν και πιστεύω ότι θα πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Πάντως η ώρα είναι δύσκολη και προσωπική μου. Ωραία, άλλη ήταν λάθος η εκπομπή. Την Ελεονόρα δεν έπρεπε να φέρουμε μέσα. Φέραμε το φίδι μέσα στο σπίτι μας. Όχι. Και μας βουτάει το σου και το κάνει στη δική της εκπομπή. Έτσι κι αλλιώς θα γινόταν αυτό. Ξέρεις, ζούμε σε μια χώρα και σε μια τηλεόραση που είναι ανοιχτή και καλά κάνει. Κατά τη γνώμη μου. Βέβαια σε μερικά υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις. Αυτή η εξαιρετική εσωστρέφεια, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο στην κοινωνία γύρω μας παρά μόνο τα πρόσωπα της τηλεόρασης. Αυτό ίσως είναι λάθος και πρέπει να το ξαναδούμε ή να το ξαναδούν αυτοί που το κάνουν. Είτε ήταν η Ελεονόρα είτε δεν ήταν η Ελεονόρα, η τηλεόραση, η εκπομπή της θα σχολιότανε. Φτάνει να δούμε το περσινό. Dancing with the Star. Η Ελεονόρα δεν τώρα, ήταν τώρα, και καθημερινά έκανε εκπομπή. Άλλη αβάντα να μετέχει και μέσα. Δεν είναι θέμα αβάντας. Όχι, και ίδια προσφέρει, έτσι. Και ίδια προσφέρει. Και νομίζω ότι χορεύει και εξαιρετικά. Κάπου είδα ότι είπε ότι δεν τη συμπαθώ πολύ, μάλλον για τη βαθμολογία. Αλλά θα το διορθώσουμε γι' αυτό. Πάντως, δεν έχω πλάκα. Δεν είναι μόνο. Αυτό που βγαίνει στην τηλεόραση, αυτό είναι συνήθως. Ένα κολληματάκι το έχετε με τη Ζέτα. Από εδώ πάει, από εκεί πάει η κουβέντα. Γυρίζει στο κύριε Λάτσε και στο κύριε Λάτσε. Στα σοβαρά. Ποτέ δεν υπήρχε τίποτα. Δεν λέμε να υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, αλλά το κολληματάκι. Υπάρχει μια συνεργασία και υπάρχει ένας τρόπος που ο ένας πειράζει τον άλλον. Αυτό μέχρι εκεί. Και μάλιστα φέτος είναι και αλλαγμένο. Δεν ακριβώς το ίδιο.